Παιχνίδι υψηλού κινδύνου θεωρείται ο επαναληπτικό αγώνα για την φάση των 16 του κυπέλου μεταξύ ΑΕΛ από ΕΛ που θα φιλοξενηθεί το απόγευμα τη Τετάρτη στο τσίριο Στάδιο στη Λεμεσό. Ο κίνδυνο αξιολογήθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο αρχηγείο αστυνομία. Σύμφωνα με τη λειτουργό του γραφείου τύπου τη αστυνομία Νικολέτα Τηρήμου, συζητήθηκαν τα αστυνομικά μέτρα για αποφυγή επεισοδίων πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλο του αγώνα. Ο σκοπό τη σκέψης αυτή είναι ο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων, έτσι ώστε ο αγώνα ο οποίο θα διεξαχθεί να διεξαχθεί μέσα σε κλίμα αφιδοπρέπεια και οι φύλαχοι να μείνουν μακριά από κάθε ενέργεια που δυνατόν να προκαλέσει έκτροπα. Την ημέρα του αγώνα θα επιστρατευτούν πέραν των 200 μελών τη αστυνομία, οι οποίοι θα βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή από νωρί το πρωί. Οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδα του ΑΠΕΛ θα έχουν στη διάθεσή τους τελικά 3.000 εισιτηρία. Οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΛ γνωστοποίησαν ότι πριν την έναρξη του αγώνα θα αποκόψουν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας-Λεμεσού στο πλαίσιο διαμαρτυρίας για αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ.